Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε θεματάρα σήμερα. Ελάτε να πιούμε μαζί μια μεγάλη φλιτζάνα καφέ και να πάμε να απαντήσουμε το ερώτημα το οποίο έχει τεθεί πολύ συχνά στο κανάλι. Δυο συνεξαρτώμενοι μαζί, τι σχέση κάνουν? Αυτή την επιστολή τη φυλάω από τις 20 Μαΐου και δεν βρέθηκε μέχρι τώρα η ώρα να την κάνω, αλλά τώρα ήρθε η ώρα της. Σχέση δυο συνεξαρτωμένων. Γράφει μια φίλη του καναλιού, η οποία είναι ένας ιδιαίτερα πνευματικός και δουλεμένος άνθρωπος, με πολύ δύσκολη ζωή, ξέρω τη ζωή της και την αγαπώ πολύ, αν και δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ από κοντά. Και τη θαυμάζω. Σχέση δυο συνεξαρτωμένων. Τον τελευταίο καιρό στην κοινότητά μας μιλάμε για τους νάρκισσους και πώς να προφυλαχθούμε από αυτούς. Πολύ ωραία τα βλόγ σου για αυτούς, αγαπημένη μου Θέκλα. Σε ευχαριστώ και εκφράζω απέραντη ευγνωμοσύνη. Παρακαλώ. Έχουμε σκεφτεί πώς είναι μια σχέση ερωτική, φιλική, συγγενική, επαγγελματική ανάμεσα σε δύο ανθρώπους με εξαρτητική διαταραχή? Εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα εδώ τον όρο εξαρτητική διαταραχή, θα χρησιμοποιούσα τον όρο με εξαρτητικό στυλ προσωπικότητας ή συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, γιατί δεν κάνουμε μαθήματα ψυχοπαθολογίας εδώ. Κάνουμε ψυχοεκπαίδευση και μιλούμε περισσότερο για μη κλινικές συνθήκες και καταστάσεις. Άρα δεν μπορούμε να διαγνώσουμε κάποιον ότι έχει εξαρτητική διαταραχή προσωπικότητας. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε, να κάνουμε μια θεραπευτική υπόθεση και να πούμε ότι κάποιος λειτουργεί με ένα συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας. Πριν ξεκινήσω να γράφω τις απόψεις μου, λέει η φίλη, αφού και εγώ σχεδόν από τότε που γεννήθηκα απέκτησα αυτή τη διαταραχή, εγώ θα έλεγα απέκτησες αυτό το στυλ προσωπικότητας και αυτό το στυλ συνδεσιμότητας, θα διηγηθώ έναν μύθο. Ωραίος μύθος, ε. Πηγαίνει στο σοφό του χωριού ένα νεαρό ζευγάρι πολύ ερωτευμένο να ρωτήσει τον γέροντα πώς να διατηρήσουν την αγάπη τους σε όλη τη ζωή τους. Μέχρι να φύγει ο ένας από τους δύο για την άλλη πλευρά του πέπλου, δηλαδή μέχρι να πεθάνουν. Ο σοφός γέροντας λέει στον νεαρό, βλέπεις αυτό το βουνό δεξιά σου? Θα ανέβεις αυτό το βουνό και θα μου φέρεις ένα πουλί. Γυρνάει και προς τη νεαρή κοπέλα και της λέει, το βλέπεις αυτό το βουνό στα αριστερά σου? Εντωμεταξύ, επειδή η κάμερα αντικατοπτρίζει, όταν δείχνω δεξιά φαίνεται αριστερά σε εσάς και όταν δείχνω αριστερά φαίνεται δεξιά σε εσάς. Οπότε λέει ο γέροντας στη νεαρή κοπέλα, το βλέπεις αυτό το βουνό αριστερά σου? Θα ανέβεις αυτό το βουνό και θα μου φέρεις κι εσύ ένα πουλί. Ήταν εύκολο για τους δύο νέους αυτό και την επόμενη ημέρα πήγαν στο σοφό κρατώντας ένα πουλί στα χέρια τους. Τότε ο σοφός τους έδωσε ένα σχοινί και του ζήτησε να δέσουν το ένα πόδι του ενός πουλιού με το άλλο πόδι του άλλου πουλιού. Το έκαναν και αυτό οι νέοι. Μετά τους ζήτησε να αφήσουν τα πουλιά ελεύθερα να πετάξουν. Άνοιξαν τα πουλιά τα φτερά τους να πετάξουν, μα έμειναν καθυλωμένα στη γη. Δεν μπορούσαν να πετάξουν δεμένα. Μετά παρατήρησε το νέο ζευγάρι πως το ένα πουλί τραυμάτιζε με το ράμφος του το άλλο στην προσπάθεια του να πετάξει. Λίγο αργότερα είδαν πως από τον εκνευρισμό τους τα πουλιά είχαν λίγο αλληλοφαγωθεί. Το ένα είχε φάει τις σάρκες του άλλου. Τότε ο γέροντας τους είπε, για να κρατήσει η αγάπη σας σε όλη τη ζωή σας, πετάξτε μαζί, αλλά όχι δεμένοι. Αυτό λοιπόν γίνεται όταν δημιουργείται μια σχέση ανάμεσα σε δύο συνεξαρτώμενους. Ενώνονται οι διαταραχές τους, τα συγκεκριμένα στυλ προσωπικότητας του τα συνεξαρτητικά και δημιουργούν μια σχέση αλληλοκαταστροφής. Ενώνονται μέσα από τον δεσμό τραύματος, το trauma bonding, για το οποίο έχουμε μιλήσει ξανά εδώ στο κανάλι, που πιθανόν φέρουν και οι δύο το ίδιο παιδικό τραύμα ή παρόμοιο παιδικό τραύμα. Την απόρριψη από κάποιο γονέα ή και τους δύο. Την συναισθηματική εγκατάλειψη κάποιου γονιού ή αλλιώς ψυχολογική κακοποίηση. Έχουμε πολλές φορές ότι η παραμέληση ισοδυναμεί με κακοποίηση, συναισθηματική παραμέληση στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες. Μπορεί επίσης να υπάρχει και σωματική κακοποίηση. Κουβαλούν επίσης τις λανθασμένες πεπιθήσεις της οικογένειας, του περιβάλλοντος τους, της θρησκείας τους, του σχολείου τους. Αν δεν έχει προηγηθεί ψυχοθεραπεία, όσο και να αγαπάει να συμπονά ο ένας τον άλλον, αυτοί οι δύο θα έχουν μια άρρωστη σχέση. Θα υπάρχει ανασφάλεια, έλλειψη εμπιστοσύνης, ζήλια, χτητικότητα, απογοήτευση
καταπίεση, ακόμη και επιθετική συμπεριφορά. Θα πλανάτε πάντα το άγχος της εγκατάλειψης. Γιατί σύμφωνα με τη γνώμη μου, λέει η φίλη, και τη δική μου εμπειρία, μέσα από μια τέτοια σχέση περιμένουμε ο άλλος να είναι ο αντικαταστάτης της μαμάς ή του μπαμπά που δεν είχαμε ως παιδιά. Συνήθως τη μαμά να ζητάμε στον άλλον, γιατί το παιδί στα πρώτα χρόνια της ζωής του έχει ανάγκη από τη μητρική φροντίδα, την αγάπη, τα φιλιά και τις αγκαλιές της για να νιώσει ασφάλεια. Οι καινούργιες μελέτες δείχνουν ότι ο ρόλος του πατέρα είναι εξίσου σημαντικός. Οι παλιότερες μελέτες εστίαζαν στο ρόλο της μητέρας και στην αίσθηση δεσμού με τη μητέρα. Οι νέες μελέτες λένε ότι ο πρωτογενής δεσμός, όταν είναι ασφαλής, ακόμη και αν δεν είναι από τη μητέρα και αν είναι από τον πατέρα ή κάποιο άλλο φροντιστή, μπορεί επίσης να λειτουργήσει καταλυτικά με ένα θετικό τρόπο, ένας ασφαλής πρωτογενής δεσμός. Και όταν η μαμά του έχει εγκαταλείψει σε ξένα χέρια ή το έχει κακοποιήσει ψυχικά ή σωματικά, ο φόβος της εγκατάλειψης και της απόρριψης φωλιάζει μέσα στο υποσυνείδητό του. Αυτό ισχύει και για τον πατέρα, όχι μόνο για τη μητέρα, και για τους φροντιστές, ξαναλέω. Σκέφτεται ο συνεξαρτώμενος. Αφού η μαμά μου μπόρεσε και με εγκατέλειψε, γιατί να μην το κάνει και ο σύντροφός μου ή ο φίλος μου ή ο συγγενής μου? Και ξαναλέω στο ρόλο, στη θέση της μαμάς βάζουμε και τον μπαμπά και άλλους φροντιστές. Η κάθε απόρριψη, όποια και αν είναι αυτή, είτε ερωτική, είτε επαγγελματική, είτε φιλική, θα βιώνεται με έντονα συναισθήματα πόνου, θυμού, απελπισίας, φόβου, κατάθλιψης. Εδώ θέλω να σας θυμίσω, γιατί έχουμε αρχίσει να μιλάμε πρόσφατα γι' αυτό, ακόμη δυστυχώς δεν υπάρχει ελληνική βιβλιογραφία γύρω από το ζήτημα. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο του Pete Walker. Ο Pete Walker είναι ένας Αμερικανός ψυχοθεραπευτής, ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής, ο οποίος έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει τίτλο Thriving and Surviving Through PTSD. Δεν υπάρχει στα ελληνικά ακόμα αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο εξηγεί με πρακτικές ασκήσεις και με ξεκάθαρα λόγια πώς δημιουργείται η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες σε παιδιά τα οποία είχαν κακοποιητική παιδική ηλικία, είτε κακοποίηση έχει να κάνει με σωματική κακοποίηση άλλου είδους σωματική κακοποίηση, είτε με ψυχική κακοποίηση, είτε ακόμη και με παραμέληση. Και λέει και υποστηρίζει η θεωρία, την οποία εγώ επικροτώ αυτή τη θεωρία, την υιοθετώ αυτή τη θεωρία, πιστεύω δηλαδή σε αυτή τη θεωρία, ότι όσοι έχουμε μεγαλώσει με δύσκολο τρόπο, έχουμε αναπτύξει χωρίς να το συνειδητοποιούμε τέτοιους μηχανισμούς άμυνας όσο ήμασταν παιδιά, προκειμένου να ανταπεξέρθουμε στις πολύ δύσκολες συναισθηματικές και ψυχολογικές κακοποιητικές συνθήκες, ώστε όλοι αυτοί οι μηχανισμοί άμυνας που είχαμε όταν είμαστε παιδιά, τώρα μεγαλώνοντας, εξακολουθούν να υπάρχουν στο μυαλό μας, εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα μας, στο υποσυνείδητό μας και έρχονται και σαν ποτάρουν την ενήλικη ζωή μας υπό τη μορφή μιας σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες. Και αυτό που λέει εδώ η φίλη, όταν μας απορρίψει κάποιος, τότε αρχίζουμε να έχουμε μια συναισθηματική αναβίωση, ένα emotional flashback, μια συναισθηματική αναδρομή στα συναισθήματα που νιώθαμε όταν ως μικρά παιδιά και αβοήθητα ήμασταν στο έλεος του καθενός που μας κακοποιούσε, είτε αυτός ήταν γονιός, είτε ήταν φροντιστής, είτε οτιδήποτε άλλο. Και θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και στον εντοπισμό των τραυμάτων, αλλά και στη θεραπεία των τραυμάτων και το τρίτο κομμάτι, στην καταπολέμηση των συμβιβαστικών μηχανισμών άμυνας που αναπόφευκτα έχουμε αναπτύξει για να μπορούμε να επιβιώσουμε τότε, οι οποίοι τώρα αυτοί οι συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας μας σαμποτάρουν τη ζωή μας και μας τη χειροτερεύουν. Ένας μηχανισμός άμυνας μπορεί να είναι να κλείνομαι στον εαυτό μου. Ο Pete Walker μιλάει για 4 βασικούς μηχανισμούς. Το 4F, τα 4F λέει. Flight, Fight, Freeze, Fawn. Το Fight σημαίνει αντιδραστικότητα. Όταν νιώσω πόνο γίνομαι αντιδραστικός, άρα βγάζω και θυμό, άρα επιτίθεμαι λεκτικά εμεί. Flight σημαίνει διαφεύγω, δηλαδή φεύγω από την κατάσταση, ίσως διαμέσου της φαντασίας ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος ή διαμέσου θυσμών. Το freeze σημαίνει παγώνω, δηλαδή γίνομαι συναισθηματικά μου διασμένος και δεν αντιδρώ. Και το phone σημαίνει συμπυκνώνομαι, γίνομαι πολύ μικρός. Και το phone, αυτός ο συμβαστικός μηχανισμός άμυνας της συρρήκνωσης, είναι αυτός ο οποίος λειτουργεί στη συνεξάρτηση.
Γινόμαστε εμείς πολύ μικροί και γίνεται πολύ σημαντικός ο άλλος. Λοιπόν, πάμε πίσω στην επιστολή της φίλης. Έλα όμως που ένας ερωτικός σύντροφος ή ένας φίλος ή ένας συγγενής δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη σχέση μητέρας-παιδιού. Ξαναλέω, τη σχέση μητέρας, τη σχέση φροντιστού και παιδιού. Αν δεν γίνει αυτό το δέσιμο μητέρας-παιδιού στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού, και αν το παιδί δεν φωνάξει μαμά, αλλά φωνάξει γιαγιά, θεία, κυρία, ο πόνος, η έλλειψη της μητέρας και η απόρριψη θα βρουν καταφύγιο στο υποσυνείδητό του και το πληγωμένο παιδί εντός του δεν θα ενηλικιωθεί ποτέ. Εδώ διαφωνώ. Διαφωνώ γιατί γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με κυρίες, έχουν μεγαλώσει με ταντάδες δηλαδή, έχουν μεγαλώσει με γιαγιάδες, με παππούδες, με πατεράδες, οι οποίοι ήταν παρόντες συναισθηματικά αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή του παιδιού και τους παρήχαν ασφαλή δεσμό και μεγάλωσαν έχοντας υγιείς προσωπικότητες. Δεν είναι απαραίτητο ότι η μητέρα ειδικά πρέπει να είναι παρούσα στη ζωή ενός μικρού παιδιού για να δημιουργηθεί ένας ασφαλής, στενός, πρωτογενής δεσμός. Μπορεί οποιοδήποτε άλλος να πάρει αυτό το ρόλο, είτε είναι ο πατέρας, είτε είναι η γιαγιά, είτε είναι ο παππούς, είτε είναι φροντιστής, και αν υπάρχει έστω και ένας ενήλικας, ο οποίος στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού αποτελεί πηγή ασφάλειας, συναισθηματικής αποδοχής και σταθερότητας, τότε αυτό το παιδί θα μεγαλώσει υγιώς. Πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι μόνο η μάνα μας προκαλεί τραύματα και ότι μόνο η μάνα μας θα μπορούσε να μας είχε μεγαλώσει ορθά. Το ξαναλέω. Ένας φροντιστής, ο οποίος να είναι πηγή παροχής ασφάλειας, εγκύτητας, συνδεσιμότητας και σταθερότητας, μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί να αναπτυχθεί υγιώς φυσιολογικά. Γι' αυτό και παιδιά που έχουν μεγαλώσει με τις γιαγιάδες τους και με τους παππούδες τους έχουν εξαιρετικές προσωπικότητες. Και παιδιά που έχουν μεγαλώσει με τους γονείς τους ή με τη μάνα τους και η μάνα τους δεν ήταν σε θέση να τους παρέχει ένα υγιή, ασφαλή, στενό διαπροσωπικό πρωτεύοντα δεσμό στη ζωή του παιδιού ή ο πατέρας τους, να μεγαλώνουν έχοντας ζητήματα με την προσωπικότητά τους, όπως έχουμε εξηγήσει σε πολλά άλλα βίντεο. Ως παιδί θα βάλει ως στόχο του να κάνει τη μαμά ή τον μπαμπά να το αγαπήσουν. Για να λάβει λίγα ψίχουλα αποδοχής, αγάπης και νιαξίματος, θα γίνει το καλό παιδί εντός εισαγωγικών. Το παιδί που όχι μόνο θα πέφτει θύμα εκμετάλλευσης, αλλά σχεδόν θα κλιπαρεί να θυματοποιηθεί, πιστεύοντας πως έτσι θα πάρει αποδοχή, αγάπη, σεβασμό. Θα προσπαθεί πάντα να ικανοποιεί τα πρέπει, αλλά και τα θέλω των άλλων. Θα θέλει να προσφέρει υπηρεσίες στους άλλους, ακόμη και δεν του τις ζητάνε. Αν του προσφέρουν κάτι, δεν θα αρκείται στην έκφραση ευγνωμοσύνης, αλλά θα προσπαθεί με κάθε τρόπο να θυματοποιήσει τον εαυτό του για να βγάλει την υποχρέωση. Γιατί πιστεύει πως δεν αξίζει κανένα δώρο. Γιατί πιστεύει πως μόνο χρωστάει στους άλλους. Και θα δίνει και θα δίνει. Και άλλοι θα παίρνουν και θα παίρνουν και ανισότιμες σχέσεις θα εξελίσσονται. Εδώ η φίλη μας περιγράφει το πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, ένας people pleaser, ο οποίος πάει από μόνος του και προσφέρει στους άλλους προκειμένου να εξασφαλίσει την αγάπη και την αποδοχή τους. Κάποια στιγμή το συνεξαρτώμενο πρόσωπο θα μπουχτίσει αποδοτικότητα και από παράπονο πως δεν παίρνει τίποτα, ούτε στο ελάχιστο από τη δίνει και θα μπει στο θύμα. Που πολλές φορές αυτός ο θυμός εκπλήσει τους άλλους, γιατί το γνωρίζουν ως ήρεμη δύναμη. Ένας θυμός καταστροφικός για τον εαυτό τους, αφού οι άλλοι θα εκπλήσονται και θα αναρωτιούνται γιατί χάλασε και έγινε κακό παιδί από τόσο καλό που ήταν. Θα τους ζητούν επιτακτικά να γίνει το παλιό καλό παιδί που ήξεραν και τους συνέφερε να είναι. Τα καλά και συμφέροντα του εαυτού τους. Η αλήθεια είναι ότι αν περιφερόμαστε με συνεξαρτητικό στυλ δεσίματος έτοιμη προσφαγή, θα βρεθούν διάφοροι που θα εκμεταλλευτούν αυτή την προσφορά. Είναι εξαιρετική προσφορά αυτή, να έχεις έναν άνθρωπο να κάνει τα πάντα για σένα. Στη σχέση δύο συνεξαρτώμενων προσώπων δίνουν και οι δύο. Και μάλιστα δίνουν πολύ. Όμως δίνουν στον άλλο αυτό που έχουν ανάγκη και όχι αυτό που άλλος έχει πραγματικά ανάγκη. Αχα, εδώ έχεις χτυπήσει κέντρο. Εκεί έρχεται σύγκρουση. Η σύγκρουση γιατί ο ένας δεν αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του άλλου. Δίνει αυτό που του έχει λείψει ως παιδί και θα ήθελε να λάβει ως ενήλικας γιατί μέσα του μιλάει το πληγωμένο και ανήμπορο παιδάκι. Ουσιαστικά, μέσα από το συγκεκριμένο δόσιμο ζητούν να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Δεν ξέρω για σας.
Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι έχω ένα εξαιρετικό συνεξαρτητικό παρελθόν και ελπίζω να μην έχω συνεξαρτητικό παρόν και μέλλον. Όσον αφορά στο δόσιμο, θυμάμαι ότι ο πρώτος μου σύζυγος, ο πατέρας του μεδιών, είναι φυσιοθεραπευτής, φυσικοθεραπευτής. Οπότε σε κάποια φάση μου είχε διδάξει κάποιες βασικές τεχνικές μασάζ, ούτως ώστε να του κάνω μασάζ για να ξεκουράζεται. Και θυμάμαι τον εαυτό μου να του κάνω μασάζ και να σκέφτομαι, να νιώθω σαν να και έκανα μασάζ τον εαυτό μου. Ξέρω αν το έχετε βιώσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή την ώρα που του έκανα αυτές τις κινήσεις στον αυχένα, ένιωθω ότι σαν να και τις έκανα στον εαυτό μου. Δηλαδή στην ουσία είχα εγώ ανάγκη να λάβω θεραπείες μασάζ, αλλά την έδινα. Φυσικά χωρίς ανταπόκριση. αυτό σαν εικόνα έρχεται να δώσει ξεκάθαρα, ξεκάθαρα αυτό που γράφει εδώ πολύ ορθά η φίλη, ότι δίνουμε αυτό που θα θέλαμε να μας δώσουν. Ενώ αν κατευθύναμε την ενέργεια μας ώστε να πάρουμε αυτό που θέλουμε από μόνοι μας ή να ζητήσουμε να λάβουμε αυτό που θέλουμε από τον άλλον, τότε η σχέση μας μπορεί να είναι πολύ πιο υγιής. Ξαναδιαβάζω αυτό που λέει η φίλη. Εκεί έρχεται η σύγκρουση, γιατί ο ένας δεν αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του άλλου, δίνει αυτό που του έχει λείψει ως παιδί και θα ήθελε να λάβει ως ενήλικας, γιατί μέσα του μιλάει το πληγωμένο και ανήμπορο παιδάκι. Ουσιαστικά μέσα από το συγκεκριμένο δόσιμο ζητούν να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Εγωιστικό δόσιμο θα το έλεγα εγώ. Και εγώ. Μην νομίζετε πως τα καλά παιδιά είναι άγια παιδιά. Κατά βάθος είναι κακά παιδιά, αφού είναι συναισθηματικά ανώριμα και το μυαλό τους δεν συμβαδίζει με την καρδιά τους. Είναι κακά παιδιά γιατί κακοποιούν τον εαυτό τους και άθελα τους κάποιες φορές κακοποιούν και τους άλλους. Ποτέ όμως δεν κακοποιούν τους άλλους εσκεμμένα, είμαι εδώ όλο, κάτι που συμβαίνει με τους νάρκες τους. Ορθή παρατήρηση. Κάνουν την αυτοκριτική τους και η αυτογνωσία τους βοηθά να δουν και να αναγνωρίσουν τα λάθη τους. Επίσης έχουν τη δύναμη να ζητήσουν συγγνώμη όταν διαπιστώνουν πως έχουν βλάψει τον άλλον. Έχουν ενσυναίσθηση, διαθέτουν ευσπλαχνία και συμπόνια. Και όταν τα αρνητικά συναισθήματα κάνουν πάρτι στο μυαλό τους και η κατάθλιψη τους χτυπά την πόρτα, αντιλαμβάνονται πως δεν είναι στραβός ο γυαλός, αλλά αυτοί αρμενίζουν στραβά. Πως ήρθε η ώρα να αλλάξουν ρότα στο καράβι της ζωής τους. Εδώ θέλω να πω ότι σε αυτήν την παράγραφο, την προηγούμενη που διάβασα, εδώ που λέει ποτέ όμως δεν κακοποιούν τους άλλους εσκεμμένα, είμαι εδώ όλο, κάτι που συμβαίνει με τους ναρκισσούς. Μπορεί ένας ναρκισσός να είναι ευάλωτος ναρκισσός και να παρουσιάζεται ως συνεξαρτώμενος, ενώ στην πραγματικότητα να είναι ένας κρυφονάρκισσος. Ένας κρυφονάρκισσος δεν θα κάνει ποτέ αυτοκριτική, δεν θα ψάξει ποτέ την αυτογνωσία, δεν θα δει και δεν θα αναγνωρίσει τα λάθη του, δεν θα ζητήσει συγγνώμη και δεν έχει συνέστηση και δεν έχει φυσικά ευσπλαχνία και συμπόνια. Άρα πολλές φορές μπορεί να θεωρούμε ότι είναι συνεξαρτώμενος ο σύντροφός μας, γιατί μας φαίνεται αδύναμος, μας φαίνεται πολύ κολλημένος επάνω μας, μας φαίνεται πολύ ευαίσθητος και δεν ξέρω τι άλλο. Αν όμως δεν έχει αυτογνωσία, δεν έχει ενσυναίσθηση, δεν ζητάει συγγνώμη και δεν παραδέχεται τα λάθη του, πολύ πιθανό να είναι ένας ευάλωτος ναρκισσός. Φαντάζεστε πως είναι σε μια σχέση είτε ερωτική, είτε φιλική, είτε συγγενική, είτε επαγγελματική, δύο άνθρωποι να συμπεριφέρονται με κοινά συμπτώματα της διαταραχής τους και να αντιδρούν ίδια, θα καταλήξουν σαν τα πουλιά του μύθου. Θα τρώνε τις σάρκες τους. Γιατί θα έχουν ενωθεί μέσω του trauma bonding. Ξαναλέω για το τραυματικό δέσιμο. Μπορείτε να κάνετε search στο YouTube τραυματικό δέσιμο και το όνομα μου δίπλα και θα σας βγάλει το βίντεο που έχουμε κάνει για το trauma bonding. Τραυματικό δεσμό. Θυμήθηκα, λέει η φίλη, πως κάποτε είχα βγει για καφέ με μια φίλη μου, συνεξαρτώμενη κι αυτή. Επειδή εγώ ήμουν κουρασμένη σωματικά, όταν φεύγαμε από την καφετέρια, άρχισε να με ρωτά με αγωνία αν πέρασα καλά μαζί της. Ένιωθε υπεύθυνη για τη δική μου καλοπέραση σε βαθμό ενοχικό. Είδα και έπαθα να την πείσω πως δεν ευθύνεται αυτή, γιατί εγώ δεν ήμουν μέσα στην καλή χαρά, αλλά η ευθύνη είναι δική μου. Πως ο λόγος που ήμουν λιγάκι πιεσμένη ήταν η κούραση μου από τη δουλειά μου και όχι εκείνη. Αν κάποιος από τους δύο στη σχέση είναι περισσότερο πνευματικός ή έχει κάνει στο παρελθόν ψυχοθεραπεία, θα προσπαθήσει να διαλύσει τη σχέση ή να κρατήσει μια απόσταση. Ως πνευματικό πρόσωπο θα αντιληφθεί πως και οι δύο σε αυτή τη σχέση είναι ψυχές σε εξέλιξη που για να μάθουν πρέπει να πάθουν. Πως αυτή η σχέση για να γίνει υγιής πρέπει να απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον, έστω προσωρινά.
πως πρέπει να δουλέψουν και οι δύο με τον εαυτό τους, είτε με έναν ψυχολόγο είτε με έναν πνευματικό διδάσκαλο. Και επειδή στις μέρες μας οι περισσότεροι πνευματικοί διδάσκαλοι είναι ψευδοδιδάσκαλοι του φωτός, όπου στόχος τους είναι το πορτοφόλι του άλλου, καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί. Καλύτερα να προτιμήσουμε έναν ψυχολόγο που να συνδυάζει την επιστήμη του με πνευματικότητα. Και αν είναι να επιλέξουμε ανάμεσα σε έναν πνευματικό δάσκαλο που αμείβεται αδρά με έναν ψυχολόγο χωρίς πνευματικότητα, θα έλεγα πως καλύτερη επιλογή είναι ο ψυχολόγος και ας μην πιστεύει στην ύπαρξη μιας αιώνιας ψυχής. Και ας μην είναι ένθεος όσο εμείς. Εδώ θέλω να πω ότι ένας καλός ψυχολόγος σέβεται το αξιακό σύστημα του θεραπευόμενου του και δεν το πολεμάει. Ανεξαρτήτως του τι πιστεύει. Όταν είχα το γραφείο, πολλές φορές είχα δουλέψει με ανθρώπους οι οποίοι ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά, ήταν δηλωμένοι άθεοι, με ανθρώπους μουσουλμάνους, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί η θρησκεία του καθενός και το αξιακό του σύστημα δεν με αφορά. Αυτό που με αφορά ως ψυχολόγο είναι το αίτημα που φέρνει ο κάθε θεραπευόμενος στη θεραπεία. Και δεν είναι η δουλειά του ψυχολόγου να κρίνει, να κατακρίνει ή να αλλάξει το αξιακό σύστημα του θεραπευόμενου. Αν μετά από την ψυχοθεραπεία και των δύο συνεξαρτώμενων προσώπων υπάρχει αγάπη, ίσως αυτή η σχέση ξαναδημιουργηθεί κάτω από άλλες συνθήκες. Κάτω από συνθήκες όπου και οι δύο θα έχουν αγαπήσει, τιμήσει, σεβαστεί και αγκαλιάσει το πληγωμένο παιδί εντός τους και θα το έχουν ενηλικιώσει. Γι' αυτό και εγώ, λέει φίλη, ως συνεξαρτώμενη, έχω απομακρυνθεί προς το παρόν από ανθρώπους με την ίδια διαταραχή με εμένα. Χρησιμοποιήσω τον όρο διαταραχή, θα το αφήσω με τον ίδιο στυλ προσωπικότητας, θα έλεγα. Αλλά και από νάρκισσους και προσπαθώ με τη βοήθεια της ψυχολόγου μου να μπορώ να λέω όχι χωρίς ενοχές. Να πάψω να είμαι μια people pleaser. Να μπορώ να εκφράζω τα θέλω μου και τα δεν θέλω μου με δυναμισμό και αποφασιστικότητα. Ήρεμα, χωρίς γκρίνια και ψωμένη φωνή. Αφού έτσι θα χάσω το δίκαιό μου. Θέλω να γίνω ένας φυσιολογικός άνθρωπος που θα δημιουργεί υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις. Θέλω να σταματήσω να γίνομαι με τη θέλησή μου θύμα, προκειμένου να λάβω λίγα ψίχουλα αποδοχής, αγάπης και αξίας. Θέλω να με αγαπήσω τόσο πολύ, ώστε να δίνω εγώ στον εαυτό μου την αξία, τον νιάξιμο, τη φροντίδα και την αγάπη που δεν έλαβα από τη μητέρα μου στα παιδικά μου χρόνια. Θέλω να φτάσω στα ύψη την αυτοεκτίμησή μου, που για δεκαετίες κυλιώτα στα πατώματα. Θέλω να γίνω εγώ η μαμά του εαυτού. Αυτός είναι ο στόχος. Να γίνουμε εμείς η μαμά του εαυτού μας και να κάνουμε εμείς το λεγόμενο self-soothing, δηλαδή εμείς ήδη να ηρεμούμε τον εαυτό μας όταν μπαίνουμε σε μια κατάσταση αποδιοργάνωσης, συναισθηματικής και νοητικής αποδιοργάνωσης, που συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχουμε τις συναισθηματικές αναδρομές, όταν κάποιο συμβάν στην τωρινή μας ζωή μας ξυπνήσει το τραύμα μιας παιδικής ηλικίας και λειτουργούμε αυτόν τον τρόπο τον συνεξαρτητικό και τον αυτοσαμποταριστικό. Ιστερόγραφο. Ξεκίνησα σε ένα τετράδιο να γράφω τη δική μου προσωπική ιστορία. Όμως, όταν μπήκα στον υπολογιστή να γράψω, δεν έγραψα τίποτε από αυτά που είχα γράψει στο τετράδιο. Μπορώ να σας πω, εγώ, επειδή γνωρίζω την προσωπική ιστορία της φίλης, ότι είναι πολύ challenging η ζωή της. Challenging σημαίνει είχε πολλές προκλήσεις και πολλά δύσκολα σημεία. Και είναι μια ψυχή η οποία προσπαθεί πάρα πολύ με ό,τι έχει στα χέρια της κάθε φορά. Και μέσα από τη σημερινή της επιστολή αντιλαμβάνομαι ότι έχει ξεπεράσει και κάποια κολλήματα που ίσως είχε στο παρελθόν με κάποιους πνευματικούς ψευδοδιδασκάλους και χαίρομαι γι' αυτό και προχωράει προς την ουσιαστική ψυχική απελευθέρωση. Άρα λες, ξεκίνησε σε ένα τετράδιο να γράφεις σε δική σου ιστορία, όταν όμως μπήκα στον υπολογιστή να γράψω δεν έγραψα τίποτα από αυτά που είχα γράψει στο τετράδιο. Μου βγήκε αυτό το κείμενο αυθόρμητα και χωρίς σκέψη. Έγραφα χωρίς παύσεις για να σκεφτώ, με μια ταχύτητα λες και μου υπαγόρευε το κείμενο κάποιος άλλος. Ίσως μου το υπαγόρευε η ψυχή μου που διψά για το νερό της ίασης. Αγάπη μου, αμήν, στο εύχομαι και σε εσένα και σε μένα και σε όλους μας. Την αγάπη μου από μια ελεύθερη ψυχή που προσπαθεί να γίνει και ένας ελεύθερος άνθρωπος. Εξαιρετική επιστολή. Τώρα τα βάζω λίγο με τον εαυτό μου που μου πήρε 3 μήνες περισσότερους. Πότε την έλαβα αυτή? 20 Μαΐου. 3 μήνες και κάτι για να σας τη διαβάσω. Η απάντηση στο ερώτημα λοιπόν, αν δύο συνεξαρτώμενοι κάνουν μια καλή σχέση, είναι όχι και όχι και όχι. Σίγουρα δύο συνεξαρτώμενοι μαζί είναι καλύτερη περίπτωση παρά ένας συνεξαρτώμενος και ένας νάρκισσος ή δύο νάρκισσοι μαζί, αλλά πάλι η συνεξάρτηση
ως τρόπος δεσίματος, ως τρόπος λειτουργικότητας, ως στυλ προσωπικότητας είναι προβληματικό, προβληματικό ζήτημα. Και όταν έχουμε δύο ανθρώπους με προβλήματα μαζί, που δεν κάνουν θεραπεία για να επιλύσουν τα προβλήματά τους, τότε αναπόφευκτα θα καταλήξουν όπως τα δύο πουλιά του μύθου στην αρχή της επιστολής. Δεν είναι κάτι για να το πενευόμαστε ότι λειτουργούμε συνεξαρτώμενα. Δεν είναι καλοσύνη. Σαφώς ένας συνεξαρτώμενος δεν έχει το δόλο και την κακία ενός νάρκη σου. Αλλά, παρόλα αυτά, όποιος λειτουργεί ή έχει λειτουργήσει συνεξαρτώμενα, οφείλει να κάνει οξία ψυχοθεραπεία, που λέγει ο Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, η φίλη μου, κουμπάρα μου και συνεργάτης μου, οξία ψυχοθεραπεία, προκειμένου να ενδυναμώσει τον εαυτό του, να ξεπεράσει τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές, να κλείσει επιτέλους αυτά τα ανοιχτά τραύματα από την παιδική ηλικία, να ξεπεράσει τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες μέσα από την ψυχοθεραπεία και την προσωπική προσπάθεια και να μπορέσει να είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος, ουσιαστικά ελεύθερος, ο οποίος να είναι καθαρός, κρυστάλλινος, να ξέρει τι του γίνεται, να ξέρει τι θέλει, αυτό που λέει να το εννοεί, αυτό που θέλει να το εκφράζει και να μπορεί να διαχειρίζεται τα δικά του ζητήματα και να μην τα προβάλλει πάνω στον σύντροφο του. Και αν είμαστε σε μια τέτοια σχέση που και οι δυο λειτουργούμε συνεξαρτητικά, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη η ψυχοθεραπεία και για τους δύο. Και όπως έγραψε και η φίλη, ίσως για ένα διάστημα να χρειαστεί να μείνουν ξεχωριστά οι δύο άνθρωποι, προκειμένου να δουλέψει ο καθένας στο δικό του τραύμα, τα δικά του τραύματα, τα δικά του ζητήματα και αν υπάρχει αγάπη, όπως είπε, να επανενωθούν μετά κάτω από υγιείς συνθήκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη για την επιστολή της και χαίρομαι που κάναμε αυτό το θέμα σήμερα. Γεια σας.